Εδώ είναι πανέμορφα. Δεν είναι πρώτη φορά που έρχομαι στο Ναύπλιο. Έχει μια γραφικότητα. Είναι μια πόλη ερωτεύσιμη. Ή αλλιώς Ανάπλη, είναι πρωτεύουσα του νομού Αργολίδος. Εκτός από διοικητικό, είναι και σημαντικό τουριστικό κέντρο, με συνεχή κίνηση σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι ο κυριότερος λιμένας της Ανατολικής Πελοποννήσου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, είχε 14.200 κατοίκους. Η καρδιά των Ναυπλίων μας υποδέχεται η Ιταλικής Αισθητικής Πλατεία Sintagmatos, γεμάτη από μνημεία και ιστορικά κτίρια. Δύο τουρκικά τζαμί, το ένα είναι το Τριανόν, που σήμερα λειτουργεί ως κινηματοθέατρο, στεγάστηκε το πρώτο αλληλοδιδακτικό σχολείο, ενώ στο άλλο συνεδρίαζε η πρώτη βολή των Ελλήνων, το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου και της Εθνικής Τράπεζας, φτιαγμένο στο Μεσοπόλεμο, και την Δημοτική Πινακοθήκη. Όπως έχετε καταλάβει ήδη, είμαι στο Ναύπλιο. Πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος και πολλά άλλα πρώτα. Τι να σας πω που δεν ξέρετε. Δεν ξέρω, απλά θα κάνουμε μία βόλτα και θα σας δείξω πώς είναι το Ναύπλιο τώρα. Και μπορεί και να σας αρέσει. Για αυτούς που έχουν έρθει και ξέρουν το Ναύπλιο, είναι ευκαιρία να το θυμηθούνε πως είναι. Για αυτούς που δεν έχουν έρθει, είναι ευκαιρία να το δούνε και να το μάθουνε. Είμαι στην πλατεία Συντάγματος, που είναι η κεντρική πλατεία του Ναυπλίου, και θα κάνουμε μία βόλτα στα στενά, καθώς είναι πάρα πολύ γραφική πόλη. Είναι γεμάτο με αρχοντικά, είναι ένας προορισμός 12 μήνες το χρόνο. Όπως βλέπετε, έχει αρκετό κόσμο, βέβαια όχι τόσο στην πλατεία τώρα, είναι στα στενά. Είναι ένας πάρα πολύ γνωστός προορισμός. Ελάτε μαζί μου, πάμε! Τις ωραιότερες πόλεις της Αργολικής Γης, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Η πόλη του Ναυπλίου ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους από το 1823 έως το 1834. Χτίστηκε σύμφωνα με τη μυθολογία από τον Ναύπλιο, γιο του Ποσειδώνα και της Δαναΐδας Ανημώνης. Σημείο εκκίνησης της περιήγησής μας στο Ναύπλιο, η παλιά πόλη με τη σαγηνευτική γοητεία των πλακόστρωτων στενών, τις ολάντιστες βουκαμβίλες να ξεχυλίζουν από τα μπαλκόνια, τις αυλές των κομψών νεοκλασικών και των καλοδιατηρημένων αρχοντικών. Φράγκοι, Ενιτοί και Τούρκοι άφησαν τα σημάδια τους στην πόλη. Αρχαία τείχη, μεσαιωνικά κάστρα, μνημεία, αγκάλματα, οτομανικές κρίνες, βενετσιάνικα και νεοκλασικά κτίρια, όλα γοητευτικά, ιστορικά αλλά και αρχιτεκτονικά κοσμήματα επιφυλάσσουν μεγαλοπρεπή υποδοχή στον επισκέπτη.
βρίσκουμε στην πλατεία Δημαρχείου ή Τριών Ναυάρχων. Η πλατεία Τριών Ναυάρχων είναι αφιερωμένη στη μνήμη των ναυάρχων Κόντριπτον της Αγγλίας, Διριγνή της Γαλλίας και Χέιντεν της Ρωσίας, όπου καταναυμάχησαν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο στη ναυμαχία των Ναυαρίνων στις 8 Οκτωβρίου του 1827. Η πλατεία διαμορφώθηκε στα χρόνια του Ιωάννη Καποδίστρια από το μηχανικό σταμάτη Βούλγαρη και περιλαμβάνει αξιόλογα κτίρια και μνημεία. Στο μέσο της πλατείας βρίσκεται το ταφικό μνημείο με τα οστά του Δημήτριο Υψηλάντη, που υπήρξε μία από τις ηγητικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Υψηλάντης που πέτανε στο Ναύπλιο το 1832, χτυπημένος από χρόνια κληρονομική ασθένεια σε ηλικία 40 ετών. Στην πλατεία υπάρχουν και αξιόλογα νεοκλασικά κτίρια, εκ των οποίων ξεχωρίζει το κτίριο που στηγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης. Στο δυτικό τμήμα της πλατείας μπορεί να δει κανείς το Άντριαντα, το πρώτο βασιλιά της Ελλάδος, Όθωνα. Ο νεαρός βασιλιάς αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο στις 25 Ιανουαρίου του 1833 και έμενε για σύντομο διάστημα στην πόλη έως το 1834. Στην πλατεία βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα κτίρια του Ναυπλίου, το Κυβερνείο ή αλλιώς Παλατάκι. Το Κυβερνείο κατασκευάστηκε το 1829 σε σχέδια του Ιταλού αρχιτέκτονα Πασκουάλε Ιπολίτη, προκειμένου να στεγάσει τα γραφεία της νεοσύστατης τότε ελληνικής κυβέρνησης και την οικία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στην ομώνυμη πλατεία Αγίου Γεωργίου. Είναι ένας από τους σημαντικότερους και παλιότερους ναούς της πόλης, όπου έλαβαν χώρα σπουδαία γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Θεωρείται ότι χτίστηκε περί τις αρχές του 16ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της πρώτης ενετοκρατίας της πόλης. Ενώ μετά την κατάληψη του Ναυπλίου από τους Τούρκους το 1540, ο ναός μετατράπηκε σε τζαμί. Εάν σας αρέσει η μουσική που χρησιμοποιώ και θέλετε κι εσείς να δημιουργείτε βιντεάκια για τα δικά σας social media, χωρίς copyright, δηλαδή πνευματικών δικαιωμάτων, σας έχω τη λύση. Epidemic Sound, πάνω από 100.000 τραγούδια, μουσική και sound effects για όλα τα γούστα χωρίς copyrights. Κάτω στην περιγραφή του βίντεο σας έχω link. Εάν σας ενδιαφέρει, κάντε κλικ για να πάρετε ένα μήνα δωρεάν. Τσα, σας έλειψα. Αξίζει ένα διήμερο, ίσως τρίμερο, εν πάση περιπτώσει όσο σας αρέσει. Αξίζει. Το Ναύπλιο ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος. Πίσω μου ακριβώς ήταν η Βουλή των Ελλήνων. Η πρώτη Βουλή των Ελλήνων ή αλλιώς το Βουλευτικό χτίστηκε το 1730 αρχικά ως τζαμί. Για το πώς χτίστηκε το τζαμί, η παράδοση έχει μια πολύ γλαφυρή ιστορία να διηγηθεί, που μιλάει έναν Τούρκο αγά. Κάποτε λοιπόν, δύο Βινετοί, απόγονοι πολύ πλούσιας οικογένειας, ήρθαν στο Ναύπλιο για να βρουν έναν θησαυρό που είχε κρύψει ο πατέρας τους, την εποχή που η πόλη ήταν υπό την κατοχή των Βενετών. Αφού με τη βοήθεια ενός σχεδιαγράμματος εντόπισαν τον εν λόγω θησαυρό στο σεράι το Τούρκο αγά και σε κρυφή συνεννόηση μαζί του, τελικά εκείνος μπήκε στον πειρασμό να τον κρατήσει για τον ίδιο και έτσι σκότωσε τους δύο Βενετούς. Σύμφωνα με την παράδοση, αργότερα ένιωσε τύψεις για την πράξη του και έτσι με το χρυσάφι του θησαυρού έφτιαξε το τζαμί, που έκτοτε έμεινε γνωστό ως το τζαμί του Αγά Πασά. Το 1825 μέχρι το 1826 το τζαμί στεγάστηκε η Βουλή των Ελλήνων, εξού και η ονομασία Βουλευτικό, με την οποία είναι γνωστό το τζαμί μέχρι σήμερα.
Ο χώρος στη συνέχεια λειτουργήσε εξυπηρετώντας διάφορους σκοπούς. Στέγασε το ελληνικό σχολείο, το ισόγειο του υπήρξε φυλακή, εδώ έγινε επίσης και η δίκη των οπλοαρχηγών της ελληνικής επανάστασης, τον Τόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Δημήτρη Πλαπούτα. Το βουλευτικό πλέον σήμερα, διαμορφωμένο από τον Υπουργείο Πολιτισμού, χρησιμεύει ως συνεδριακός χώρος. Λοιπόν, είμαι δίπλα στη πρώτη ελληνική βουλή, εδώ στην πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, στο Ναύπλιο. Πού θέλω να πάω? Και να σας το δείξω και εσάς φυσικά. Θέλω να πάω στο πιο καλοδιατηρημένο κάστρο της Ελλάδας, στο Παλαμίδι. Βρίσκεται πάνω από την πόλη του Ναύπλιο. Θέλω να πάω στο Μπούρτσι, που είναι ένα μικρό νησάκι που έχει και εκεί ένα μικρό κάστρο, και θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Ατενίζετε από ψηλά το Ναύπλιο, κεραμιδένιες στέγες, γκρίζα πέτρα, γαλαζοπράσινη θάλασσα, το περίφημο Μπούρτζι, η ακροναυπλία, το Παλαμίδι, μία πόλη καλονή, κάστρα και νεοκλασικά κτίρια, παλιές γειτονιές, πεζόδρομοι και μεγάλες πλατείες. Μια πόλη που ξεχυλίζει από ζωή, που διατηρεί τους θρύλους του παρελθόντος και σας παρασύρει στη μυστηριακή της ατμόσφαιρα. Έτσι είναι στο Ναύπλιο, στην παλιά πόλη, στενάκια, πολλά αρχοντικά, πανσιόν, μικρά ξενοδοχιάκια, όμορφα. Γύρω δρόμο θα ανακαλύψετε την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, έξω από την οποία δολοφονήθηκε το 1831 ο Ιωάννης Καποδίστριας. Βρίσκομαι στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ακριβώς αυτό εδώ το σημείο, καθώς έβγαινε από την εκκλησία, δολοφονήθηκε από τα αδέλφια Μαυρομιχαλαίοι. Εδώ είναι το σημείο που πέρασε η σφαίρα. Βασικά τον δολοφονήσανε με πιστόλι και με μαχαίρι. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Κατακλείζει δεκάτε χρόνο από πλήθος εγχώριων και ξένων τουριστών. Το λατρεύουν οι οικογένειες και το ερωτεύονται τα ζευγάρια. Κλισέ. Ναι, το ξέρω, αλλά παραμένει γεγονός. Η πόλη είναι ένα μείγμα αρχοντιάς, κουλτούρας και ελληνικής ιστορίας. Σε κάθε σου βήμα έχει να σου πει μια ιστορία για Ενετούς, Φράγκους, Οθωμανούς και Έλληνες. Εκτός από όλα τα άλλα που έχει το Ναύπλιο, έχει και άλλο ένα. Είναι το Μουσείο Κομπολοδίου. Είναι ένα μοναδικό μουσείο το οποίο προσφέρει κομπολόγια από όλο τον κόσμο. Είναι δουλειά πολλών χρόνων. Υπάρχουν χάντρες από όλο τον κόσμο, όπως είπα. Κομπολόγια χριστιανικά, κομπολόγια μουσουλμάνικα, κομπολόγια διάφορα.
Γεια. Πάμε να το δούμε. Drink is unique. There isn't such a museum anywhere else in the world because Kompoloi, this object is Greek. Yes. So you will not find this, for example. Για αυτούς που θέλουν να μάθουν την ιστορία του Κομπολογιού, υπάρχουν και βιβλία. Thank you. But you know what I'm saying? Yes. Ο ιδιοκτήτης του αφιέρωσε πάνω από 40 χρόνια, συλλέγοντας και μαθαίνοντας τα πάντα γύρω από το Κομπολόι. Στη συλλογή του θα δείτε περίπου 700 διαφορετικά κομπολόγια, μουσουλμάνων, χριστιανών, καθολικών, ινδουιστών, βουδιστών, Ελλήνων και Τούρκων. Ιδρύθηκε από τον Ιωάννη τον Καποδίστρια, είναι ακριβώς από πίσω μου και αυτή τη στιγμή είναι πολεμικό μουσείο. Το Ναύπλιο δεν αναπαύεται στις δάφνες του. Ανανεώνεται συνεχώς με νέες προτάσεις γαστρονομίας και φιλοξενίας και αυτό παραμένει πάντα πρώτος στις προτιμήσεις του Weekenders. Και όχι μόνο. Υπέροχα νεοκλασικά, οτομανικού τύπου κατοικίες, μυκηναϊκά απομεινάρια, κυκλόπια τείχη και ενετικά φρούρια κάνουν το Ναύπλιο πραγματικά μοναδικό. Από τις πιο περιποιημένες πόλεις της Ελλάδας, το Ναύπλιο είναι το στολίδι της Πελοποννήσου. Αν θέλετε να γνωρίσετε το Ναύπλιο, θα χρειαστεί να το επισκεφτείτε ξανά και ξανά και κάθε φορά να ανακαλύπτετε και μια διαφορετική πλευρά. Λοιπόν, έχω έρθει στο φάρο του Ναύπλιου. Εδώ είναι. Στο βάτος φαίνεται το Μπούρτσι. Το Μπούρτσι είναι ένα κάστρο, ένα νησάκι μέσα στη θάλασσα. Κατά τους Ενετούς το λέγανε Καστέλι. Επί τουρκοκρατίας βγήκε το όνομα Μπούρτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ πλούσια ιστορία. Έχει χτιστεί το 1474. Έχει αλλάξει πολλά χέρια. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Στην νεότερη ιστορία του μέχρι το 1970 ήταν ξενοδοχείο. Ναι, λειτουργούσε ως ξενοδοχείο. Τώρα είναι μουσείο. Είναι επισκέψιμο. Υπάρχουν βαρκούλες οι οποίες πηγαίνουν μέχρι εκεί. Εδώ από το μόλο, το Ναύπλιο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε μέχρι το Μπούρτσι. Είναι κλειστό. Κάνουν κάποια έργα μέσα, αλλά μπορούμε να πάμε με άλλα μέσα και να το δούμε, τουλάχιστον από ψηλά. Εάν θέλετε φίλοι μου να δείτε και άλλα τέτοια βιντεάκια, μπορείτε να με στηρίξετε κάνοντας μια εγγραφή στο Patreon. Εάν θέλετε αποκλειστική πρόσβαση στα μελλοντικά βίντεο, πρώτοι από όλους, εάν θέλετε να δείτε κομμένα πλάνα, αμοντάριστα πλάνα, bloopers και άλλα, κάντε εγγραφή στο Patreon. Εάν θέλετε να ρωτήσετε ή έχετε κάποιες απορίες για τα ταξίδια μου, τα μέρη που έχω επισκεφτεί ή τεχνικά ζητήματα, μπορείτε να το κάνετε αυτό με μια εγγραφή στο Patreon. Και με μεγάλη μου χαρά θα σας απαντήσω live streaming παρακαλώ. Η στήριξή σας είναι ανεκτίμητη. Σας ευχαριστώ. Είναι ώρα να πάμε στο ξενοδοχείο. Μάλλον ξενώνας. Πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το δωμάτιο, μικρό λίγο, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μόνος μου, οπότε δεν με νοιάζει. Α, έχει και παράθυρο. Και τι βλέπω έξω? Βλέπω μία ωραία λεμονιά. Α, ωραία πράγματα.
Έχει και αίτριο που βλέπει θάλασσα. Μια χαρά. Cause I found my way.